Εδώ και 14 χρόνια στο σχολείο μας υπάρχει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Τα παιδιά μας φοιτούν μέσα σε ένα σχολείο που βρίσκεται μέσα σε ένα βιοτεχνικό χώρο. Από πάνω υπάρχει βιοτεχνία, εργοστάσιο και από κάτω εργοτάξιο. Μπορεί να αποτελεί και πανελλαδική πρωτοτυπία αυτό το πράγμα, παιδιά αμαία να βρίσκονται μέσα σε μια τέτοια βιομηχανική περιοχή. Επιπλέον δεν έφταναν όλα αυτά. Από το Φεβρουάριο έρχεται να προσθεθεί ένα ακόμα ζήτημα. Υπάρχει ένα επικίνδυνο στέγαστρο πάνω από τις αυλές των σχολείων. Αυλές είναι αυτό το καγκελόφραχτο μπαλκόνι που προαυλίζονται τα παιδιά μας, το οποίο στέγαστρο κρίθηκε δομικά επικίνδυνο από την πολεοδομία του Δήμου. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα κυκαιώνα εγγράφων από τότε και διαμαρτυρίας για αυτή την κατάσταση. Το διπλανό σχολείο δεν βγαίνει διάλειμμα από το Φεβρουάριο, δεν βγαίνουν τα παιδιά. Στο δικό μας σχολείο βγαίνουν διάλειμμα και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι δεν μας έγινε καμία ενημέρωση από τη διευθύντρια του σχολείου για αυτό το σοβαρό ζήτημα της επικινδυνότητας του στεγάστρου, παρόλο που είχε κοινοποιηθεί στη διευθύντρια από το Φεβρουάριο αυτή η κατάσταση. Και δεν ενημερωθήκαμε ούτε εμείς ως Σύλλογος Γονέων, αλλά ούτε και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι φορείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ξέρουν αυτή την κατάσταση, έχουν δώσει στον ιδιοκτήτη 2 μήνες προθεσμία να το φτιάξει. Έχουν περάσει αυτοί οι 2 μήνες, έχει παρέλθει αυτή η προθεσμία. Φτάσαμε στους 4 μήνες, φτάσαμε στο τέλος της χρονιάς και τα παιδιά μας είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Έχει επιβληθεί και αχρησία του χώρου από την πολεοδομία. Όπως σας είπα, το διπλανό σχολείο δεν βγαίνει διάλειμμα. Στο δικό μας σχολείο πλέον δεν βγαίνουν διάλειμμα τα παιδιά, αλλά και δεν υπάρχει και τρόπος να περάσουν μέσα στο σχολείο, να μπουν μέσα στο σχολείο, διότι το στέγαστρο είναι από πάνω τους. Πρέπει να διασχίσουν το στέγαστρο. Δεν υπάρχει άλλη έξοδο διαφυγής, κινδύνου κτλ. Όπως είχαμε καταγγείλει και στο παρελθόν. Και θέλουμε να ρωτήσουμε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν τυχόν γίνει κάτι, κάποιο ατύχημα, όπως παραδείγματος χάρη έχει καταρρεύσει και ταβάνι εδώ στην περιοχή της Σπηλαίας σε σχολείο. Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή αυτό, δεν ξέρουμε. Έχει κρυθεί δομικά επικίνδυνο. Βρίσκεται σε αχρησία ο χώρος και όμως τα παιδιά μας ρισκάρουν αυτή τη στιγμή και μπαίνουν μέσα στο σχολείο και κάνουν μάθημα. Επίσης ζητούμε την μεταστέγασή μας άμεσα και πρέπει να αναφέρουμε εδώ και μια άλλη κατάφορη αδικία εις βάρος των παιδιών μας του σχολείου αυτισμού, διότι το 2008 η Αττικό Μετρό δέσμευσε μια περιοχή στο Παπάφιο Ίδρυμα όπου στεγαζόταν το σχολείο μας και υπήρχαν 2 σχολεία εκεί, το πρώτο ΕΚ Θεσσαλονίκης και το ειδικό σχολείο αυτισμού. Η Αττικό Μετρό δέσμευσε την περιοχή και χρηματοδότησε για την ανέργεια νέου κτηρίου για τα σχολεία που ξεσπίτωσε, να το πούμε έτσι, για να τους δώσει νέο κτίριο. Το κακό είναι, και δυστυχώς δεν ξέρουμε γιατί, τι έγινε, ότι εκεί πέρα στεγάστηκε μόνο το ένα σχολείο, το πρώτο ΕΚ Θεσσαλονίκης, και μας σιωπηρά, μας έβαλαν μέσα σε αυτή τη βιομηχανική περιοχή, εδώ σε αυτή τη βιοτεχνία, και γεγονός της λαθροχειρίας αυτής είναι ότι δεν υπάρχουμε μέσα σε καμία σύμβαση μίσθωσης. Όλα αυτά τα έχουμε αναφέρει στον εισαγγελέα, όλα τα στοιχεία. Την έχει αναλάβει την υπόθεση του σχολείου μας εισαγγελέας και περιμένουμε να αποφανθεί. Από τις υπηρεσίες του Δήμου, από τη διοίκηση του Δήμου, έχουμε λάβει την υπόσχεση ότι το Σεπτέμβρη δεν θα είμαστε ξανά εδώ και θα προσπαθήσουν, είπαν, να μας δώσουν πίσω το σχολείο το οποίο χάσαμε και για να αποκαταστήσουν αυτή την εις βάρος μας αδικία. Εννοείται, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των γονιών. Θεωρούμε ότι είναι δίκαιος, ότι πρέπει να αυτά τα παιδιά, ότι αυτοί οι γονείς καταρχήν δεν πρέπει να είναι επέτες δικαιωμάτων. Το βλέπετε και μόνο στον χώρο αυτό. Είναι ακατάλληλος εντελώς. Επίσης, ότι σαν Ένωση Γονέων έχουμε κάνει ήδη μια συγκέντρωση με εκπροσώπους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικών σχολείων και προσανατολιζόμαστε να συμπαρασταθούμε οργανώνοντας από την ερχόμενη εβδομάδα διάφορες δράσεις, συγκεντρώσεις ανοιχτές, διαμαρτυρίες και συναυλίες ενδεχομένως. Και επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά
για αυτόν εδώ το χώρο με την κατάσταση χθες. Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή εκπροσωπώ τις ειδικότητες των εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών ψυχολόγων, σωματικών νοσηλευτών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η αλήθεια είναι ότι το στεγαστικό και το οπτυλιακό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα εδώ και χρόνια που αφορά τα ειδικά σχολεία. Χρονίζει πλέον πολύ λίγα σχολεία από τότε που έχουν δημιουργηθεί, έχουν μεταστεγαστεί σε κατάλληλες δομές που να πληρούν τις ανάγκες των μαθητών. Και μάλιστα αυτό με μεγάλο αγώνα των διευθυντών, σε συνεργασία με τους γονείς και τους Δήμους που παραχώρησαν κάποιους χώρους. Εδώ πέρα στο δεύτερο έκτηλα Σκορτιάτη μιλάμε για τον ορισμό πλέον της ακαταλληλότητας, διότι το σχολείο στεγάζεται σε έναν βιοτεχνικό χώρο, σε μια περιοχή βιοτεχνικής χρήσης, με πολλές αποθήκες γύρω, με έφλεκτα υλικά και με πάρκινγκ στην είσοδο του σχολείου. Δεν είναι μόνο ακατάλληλο, είναι και επικίνδυνο το σχολείο για τους μαθητές και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν στερήσει τους τελευταίους μήνες τον προαυλισμό των παιδιών, να χρησιμοποιούν δηλαδή τον προαύλιο χώρο. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά με αναπηρία να βγαίνουν και να εκτονώνονται ψυχοκινητικά. Αυτό το γνωρίζουμε και σαν εργαζόμενοι, είναι ένας τρόπος διαχείρισής τους, να μπορούν να εκτονώνονται, να βγαίνουν έξω, να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους, να παίζουν, έτσι ώστε να αποφορτίζουν όλη τους την ένταση. Μιλάμε για εφήβους, οι οποίοι χρειάζονται μια κινητική αποφόρτιση. Λοιπόν, δεν μπορούν να το κάνουν, το έχουν στερηθεί εδώ και 4 μήνες τα παιδιά, με αποτέλεσμα να είναι μέσα σε έναν διάδρομο και να κάνουν τα διαλύματά τους, ο οποίος περιορίζεται γιατί είναι από μόνος του περιορισμένος, αλλά περιορίζεται και από τη χρήση αμαξιδίων. Υπάρχουν πολλά αμαξίδια τα οποία περιορίζουν και τον ζωτικό χώρο της κίνησης των παιδιών και όλο αυτό καλούνται οι εργαζόμενοι να το διαχειριστούν. Φανταστείτε τι συνθήκες αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, να προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Πραγματικά είναι τραγικές. Είναι πάρα πολύ λίγα τα ειδικά σχολεία, όπως είπα, τα οποία έχουν μεταστεγαστεί. Σαν ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθένας από εμάς χρειάζεται κάποιο χώρο για να μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί λειτουργούμε και δουλεύουμε εξατομικευμένα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε αυτοί οι χώροι. Ο ένας είμαστε πάνω στον άλλον, ο ένας βγαίνει, ο άλλος μπαίνει, είμαστε δύο ειδικότητες μαζί, προσπαθώντας να αποσπάσουμε την προσοχή των παιδιών για να κάνουμε το έργο μας. Πραγματικά τασόμαστε με αυτή την πρωτοβουλία της Δέλτα ΕΛΜΕ δίπλα και με το Σύλλογο Γονέων και με όλους μας και όλους τους εργαζόμενους, γιατί πρέπει και το Υπουργείο και ο Δήμος να δώσουν λύσεις σε αυτό το ζήτημα και να γίνει και μια διερεύνηση γενικά όλων των ειδικών σχολείων που υπάρχουν στο νομό Θεσσαλονίκης, που πραγματικά αξίζει τον κόπο να δείτε κάτω από ποιες συνθήκες κτηριακές λειτουργούν και τι καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι μέσα από αυτές τις συνθήκες. Θεωρούμε απαράδεκτο ότι τουλάχιστον εδώ και μια πενταετία δεν έχει βρεθεί και δεν έχει βρεθεί λύση για όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής. Γιατί δεν είναι το μόνο σχολείο που αντιμετωπίζει ίδια τα είδη. Τα προβλήματα που ήδη ακούσατε από τους συλλόγους γονέων αλλά και τους συναδέλφους που υπηρετούν στο σχολείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός της κολυσιεργίας των προσχηματικών δηλώσεων ενεργειών να το αφήσουμε να περάσει. Από εδώ και πέρα θα είμαστε στο δρόμο και δεν θα αφήσουμε να περάσει, σας λέω, αυτό που ζουν οι συνάδελφοι μέσω πανδημίας, αυτά τα σχολεία εδώ και καιρό, με την πολιτεία να τους έχει αφήσει εκτεθειμένους, είτε αφορά το ζήτημα το κτηριακό, είτε αφορά το ζήτημα της φοίτησης, δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ και πέρα να το αφήσουμε να περάσει. Τα ακούσατε τα προβλήματα από τους γονείς, αν μπορούσαν θα σας μιλούσαν και οι μαθητές, αλλά δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο, φτάνει πια. Όπως βλέπετε για άλλη μια φορά και μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είναι σύσσωμοι απέναντι σε ένα πολύ οξυμένο ζήτημα που αφορά την ειδική αγωγή στο σύνολό της. Πέρα από τα είπαν και οι συνάδελφοι πριν, πέρα από το ζήτημα των εγκαταστάσεων που πλέον δεν είναι απλά κατάλληλα, είναι επικίνδυνα, πλέον ότι παίζουν τη ζωή κορώνα γράμματα και με το πρόσχημα της αγωγής ήταν ανοιχτά τα 2 χρόνια της πανδημίας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κανένα μέτρο υποστήριξης και του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και των μαθητών από την πολιτεία, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ζητάμε το αυτονόητο, που είναι πιο δημόσιο δωρεάν σχολείο με κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά που είναι η πιο ευάλωτη ομάδα των μαθητών μας να μπορέσουν να φοιτούν απρόσκοπτα για τα επόμενα χρόνια και να είναι κατά το δυνατόν όσο γίνεται πιο λειτουργικά. Αντίθετα, βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη
και ο γονιός, γιατί είναι ο μεγαλύτερος φορτός αυτή τη στιγμή, και ένα εκπαιδευτικό το οποίο δίνει πάρα πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Αλλά θέλει τη μεγάλη στήριξη. Εμείς θα είμαστε εδώ, ήμασταν και πάντα δηλαδή σαν σωματείο, σαν ΕΛΜΕ, στη παράσταση προφανώς και με τους γονείς. Θα είμαστε εδώ και θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο ασφαλές δωρεάν σχολείο για τα παιδιά.